Την ώρα που τα κόμματα κεντρικά σχεδιάζουν τη στρατηγική του ενόψη τη κάλπη τη 25η Ιουνίου, στα επιτελεία των κομμάτων τοπικά αλλά και στα βουλευτικά γραφεία συνεπάρχει και ο πυρετό των εδρών. Και πώ η ενισχυμένη αναλογική, το πόνου των 50 εδρών, η πιθανή είσοδο κι άλλων κομμάτων στη Βουλή, αλλά και τα ποσοστά των κομμάτων που δεν θα μπουν, θα επηρεάσουν τι έδρε. Τι μπορεί και να είναι εξακοματική η επόμενη. Βουλή. Οπότε εκεί μπορούμε να δούμε μια διαφοροποίηση. Είναι ένα πρωτόγνωρο εκλογικό σύστημα το οποίο εφαρμόζει και εξειδικεύει κάποια πράγματα που μπορούν να οδηγήσουν και σε παραδοξότητες αλλά και σε ακραίες καταστάσεις. Πιθανέ αλλαγέ στι έδρε, δύναται να φέρει η κάλπη στι 25 Ιουνίου στο Ηράκλειο και μάλιστα όχι μόνο στη βάση του ποιο θα είναι δεύτερο για να κρατήσει το δεύτερο βουλευτή που εκλέγει, αλλά και γιατί ανάλογα με τα πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή, εκτιμάται ότι μια έδρα ενδέχεται να πάει σε ένα από αυτά και όχι στο τρίτο κόμμα. Φαίνεται ότι και η πλεύση ελευθερία και οι νίκη εισέρχονται στη Βουλή. Εάν συμβεί αυτό και δεν έχει προηγουμένω αυτό το μικρό κόμμα που θα πάρει 9 με 10 έδρε πανελλαδικά Πάρει την έδρα σε μικρότερη περιφέρεια, θα πρέπει να την αναζητήσει στο Ηράκλειο. Άρα, μία έδρα θα πρέπει να χαθεί, μάλλον από το Τρίτο Κόμμα. Αυτό το οποίο αναμένουμε από τη διαφοροποίηση που μπορεί να προκύψει στο Ηράκλειο είναι να χαθεί μία έδρα από τον ΣΥΡΙΖΑ εάν πέσει το ποσοστό του ή αντίστοιχα από το Πασόκ ανάλογα εάν αν θα ανέβει το ποσοστό του Πασόκ. Ε, και στα Χανιά η αναμέτρηση στις 25 Ιουνίου έχει μεγάλο ενδιαφέρον αφού η μία έδρα του Κουκουέ εκτιμάται ότι δύσκολα μπορεί να κρατηθεί ειδικά αν μπουν στη Βουλή τα δύο κόμματα νίκη και πλεύση ελευθερίας που έφτασαν μια ανάσα στις προηγούμενες εκλογές. Εκεί μπορεί να αλλάξουν χέρια δύο έδρες ε, και η έδρα του κυρίου Πολάκη είναι ε, κάτι το οποίο μπορεί να είναι ένα διακύβευμα, αλλά κυρίως η έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος που είναι η δεύτερη έδρα και είναι η πρώτη φορά που έχει δύο έδρες στην Κρήτη το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το πόνους είναι εις βάρος όλων των κομμάτων. Το ότι θα μπουν άλλα δύο κόμματα στη Βουλή είναι εις βάρος όλων των κομμάτων. Και το σημαντικότερο όλο αυτού του εκλογικού συστήματος είναι το εξή κομβικό σημείο. Τι ποσοστό θα πάρει το πρώτο κόμμα και πόσο ποσοστό θα αθρήσουν τα κόμματα που θα μείνουν εκτό Βουλή. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό, τόσο μικρότερο ποσοστό αυτοδυναμία χρειάζεται το πρώτο κόμμα. Στο Ρέθυμνο, η έδρα φαίνεται ότι θα κρυθεί στι 215 ψήφου, που είναι η διαφορά μεταξύ Πασό και ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο έκοψε τρίτο στον νήμα. Αν αυτή η απόσταση γεφυρωθεί ή όχι, θα κρίνει αν βουλευτή Λασιθίου θα είναι ο Μανώλη Χνάρη από το Πασόκ ή ο Ανδρέα Ξανθό από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια συζήτηση, διότι ήταν πολύ κοντά οι δύο υποψηφιότητε, του κυρίου Χνάρη και του κυρίου Ξανθού. Ήταν μόνο 213, αν θυμάμαι καλά, ε, ψήφου. Οπότε και εκεί, ανάλογα με το πώ θα πάει η εκλογική διαδικασία, δηλαδή αν θα συνεχίσει η συσπήρωση ε, που έδειξε το Πασόκ στην πρώτη Κυριακή θα υπάρξει και τη δεύτερη Κυριακή. Όχι τόσο πιθανή, εκτιμούν οι αναλυτέ, αλλά όχι και αδύνατη είναι η ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματο και τη κατανομής των εδρών στο Λασίθι, που έχασε την έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ και την πήρε το ΠΑΣΟΚ με διαφορά 2.300 ψήφων, που θα κρίνουν ανάλογα με το αν μπορέσουν ή όχι να καλυφθούν από τον τρίτο ΣΥΡΙΖΑ, ποιο θα λάβει την έδρα που τώρα έχει το ΠΑΣΟΚ.